Η Λευκωσία παρακολουθεί τις κινήσεις της τουρκικής κορβέτας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης, ενώ είπε ότι ενημερώνονται σχετικά σύμμαχοι και φίλες χώρες. Ερωτηθείς μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΣΥ και μέλη της Επιτροπής Άμυνας του κόμματος για την παρουσία του τουρκικού πολεμικού πλοίου σε μικρή απόσταση από το πλοίο γεωτρύπανο της ιταλικής εταιρείας ENI εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, ο Υπουργός είπε ότι η Λευκωσία προχωρεί με τους σχεδιασμούς της, ενώ χαρακτήρισε αναμενόμενες εν πωλής τις τουρκικές προκλήσεις, καθώς όπως είπε, είναι η γνωστή η στάση που τηρεί η Άγκυρα. Ένα ναι και ένα όχι ήταν οι αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής για τις δύο αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αναπομπής που αφορά το δικαίωμα των δανειοληπτών να καταγγέλουν στην Κεντρική Τράπεζα τραπεζικά ιδρύματα για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας που αφορά αναδιαρθρώσεις δανείων. Η Ολομέλεια του Σώματος στάχθηκε ομόφωνα κατά της αναπομπής που παρέχει τη δυνατότητα στην Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή να παρεμβαίνει σε περίπτωση μαζικών εκποιήσεων. Σημαντικές για τα στρατηγικά συμφέροντα της Κύπρου χαρακτηρίζονται οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου στο περιθώριο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μια στρατηγική σημασία στην οποία η Κύπρος έχει σημαντικό ρόλο διαμορφώνεται στην περιοχή. Στις συναντήσεις συζητήθηκε εκτενώς η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα ενέργειας. Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο εντοπισμός υδρογων ανθράκων μπορεί να συμβάλλει στην ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι το τέλος του 2015 θα αποκρατικοποιηθεί η ΣΥΤΑ και θα ακολουθήσουν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και η Αρχή Λιμένων, δήλωσε ο έφορος αποκρατικοποιήσεων Κωνσταντίνος Ηροδότου. Ακόμη πρόσθεσε ότι οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης έχουν ήδη ξεκινήσει και πώς γίνονται με γνώμονα το καλό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του υπάρχον έμψυχου δυναμικού των ημικρατικών οργανισμών.